Η βραβευμένη δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν αποτελεί πηγή έμπνευσης από το 2000, όποτε και κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο No Logo. Το Euronews τη συνάντησε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται για να παραλάβει ένα ακόμη βραβείο. Συζητήσαμε μαζί της για την άνοδο του λαϊκισμού και την επιτυχία του στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Πραγματικά πιστεύω ότι το μεγάλο ζήτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το αν ο θυμός που έχει εκφραστεί μετά από 40 χρόνια νεοφιλελευθερισμού θα μειωθεί και θα κατευθυνθεί προς τους λιγότερο υπεύθυνους και ευάλωτους, ή αν θα κατευθυνθεί σε αυτούς που είναι περισσότερο υπεύθυνοι. Έχουμε ελίτ που βρίσκονται σε πανικό, που αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να τον κατευθύνουν προς τα κάτω, αλλιώς θα στραφεί εναντίον τους. Από τα άλλα κόμματα που δείχνουν να υποφελούνται από την κρίση που βιώνουν τα παραδοσιακά κόμματα είναι αυτό των Πρασίνων. Σύμφωνα με την Ναόμι Κλάιν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αριστερά κόμματα δεν κατάφεραν να αντιληφθούν την σημαντικότητα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. Αυτό που ξεγελάει είναι ότι πολλά από αυτά τα πράσινα κόμματα πήραν κάποιες ψήφους διαμαρτυρίας και οι πολίτες θεωρούν ότι είναι πράσινοι. Μας αρέσει το πράσινο, θέλουμε να κάνουμε κάτι για το κλίμα και γι' αυτό ψηφίζουν τα πράσινα κόμματα, τα οποία συνήθως δεν έχουν κάποια ισχυρή οικονομική ατζέντα. Οπότε πρόκειται για μια κριτική στα αριστερά κόμματα. Πιστεύω ότι με μερικές εξαιρέσεις τα πράσινα κόμματα δεν είναι σε θέση να ηγηθούν και γι' αυτό θεωρώ ότι η καλύτερη εναλλακτική είναι τα κοινωνικά κινήματα. Κινήματα όπως οι Παρασκευές για το Μέλλον διοργανώνονται κυρίως από νέους που ανησυχούν για το μέλλον τους. Στο νέο της βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο, η Καναδή συγγραφέας προωθεί μια νέα πράσινη συμφωνία. Νομίζω ότι οι νέοι έχουν αρχίσει να ξυπνούν αυτά τα πολιτικά κόμματα, να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση ως ένα ακόμη ζήτημα στη λίστα, στο τέλος όλων των άλλων θεμάτων, πολλές φορές ξεχνώντας το. Αυτό είναι το θέμα της νέας πράσινης συμφωνίας, ότι δεν υπάρχει μια πολιτική για το κλίμα. Είναι ένα όραμα για το πώς να οργανώσεις μια οικονομία και μια κοινωνία, ώστε να μην είναι σε πόλεμο με τη ζωή στη γη. Και αυτό έχει να κάνει με το κλίμα, έχει να κάνει με τους ωκεανούς, αλλά έχει να κάνει και με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό σύστημα που συμπεριφέρεται και στους ανθρώπους και στο κλίμα σαν να είναι αναλώσιμα. They're disposable.